Και εμείς ευχαριστούμε και για το σύντομο, κύριε συνάδελφε. Η κυρία Γεροβασίλη για 7 λεπτά. Στη συνέχεια με τον κύριο Σερμαλένιο να συμφωνήσω ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι το θέμα των καθυστερήσεων και το ότι δεν υπάρχουν δομές οι οποίες γρήγορα εξυπηρετούν κόσμο όλα την Ελλάδα. Το αντιμετωπίζουμε και στην Ήπειρο το θέμα αυτό. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια. Δεν είναι μια εκπλήρωση προεκλογικών δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ απλά, αλλά είναι μια ηθική και πολιτική υποχρέωση της κυβέρνησης αριστεράς. Η απόδοση της Ιθαγένειας είναι μια αυτονόητη υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας. Και δυστυχώς αυτή η αυτονόητη υποχρέωση μπήκε σε συμπληγάδες και πολιτικών σκοπιμοτήτων και πολιτικής συγκυρίας. Χωρίς να λαμβάνετε φυσικά καθόλου υπόψη ότι θίγονται ζωές ανθρώπων και μάλιστα παιδιών. Και παιδιά που γεννήθηκαν, είτε ήρθαν, γεννήθηκαν εδώ, είτε ήρθαν σε μικρή ηλικία, νηπιακή ηλικία στη χώρα μας. Παιδιά που σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν άλλο τόπο σαν πατρίδα παρά μόνο την Ελλάδα. Που αισθάνονται τη δική τους γειτονιά, τη δική τους την πλατεία, δική τους την παιδική χαρά, δικό τους το σχολείο. Ξέρετε βέβαια πολλοί από εμάς, επειδή θεωρούμε αυτονόητα, έχουμε αυτονόητα την Ιθαγένεια, δεν μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ή να σκεφτούμε πόσο διαφορετικά είναι και πόσο προβληματικά να ζει ένας άνθρωπος, ένα άτομο χωρίς την Ιθαγένεια. Σαφώς ζει εντελώς διαφορετικά από εμάς. Δεν ζει φυσιολογικά, δεν μπορεί να έχει απλά πράγματα. Αστυνομική ταυτότητα, τραπεζικό λογαριασμό, να μπει σε ένα αεροπλάνο. Πράγματα που θεωρούνται σε εμάς δεδομένα. Με αυτό το μηχανισμό, κάποιες δεκάδες χιλιάδες παιδιά για την ελληνική πολιτεία έχουν παραμείνει αόρατα. Και βεβαίως με ευθύνες συγκεκριμένες γι' αυτό. Και θα πρέπει να τις δούμε και τις ευθύνες και να κάνουμε και μια μικρή αναδρομή. Κυρίως για να δούμε πού οδηγείται μια κοινωνία, σε ποια αδιέξοδο οδηγείται, όταν κυριαρχούν ξενόφοβες αντιλήψεις, αλόγιστος κοντόφθαλμος υπερπατριωτισμός, που φυσικά συνοδεύεται με τις απαραίτητες ρατσιστικές κραυγές. Ο νόμος 38-38 του 10 ήταν ένα νομοθέτημα σε προοδευτική κατεύθυνση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το στήριξε, παρόλο που δεν έλυνε και το πρόβλημα συνολικά. Από την εφαρμογή τώρα αυτού του νόμου μέχρι σήμερα, από τη στιγμή, μέχρι την στιγμή της αναστολής του, δηλαδή λιγότερο από 2 χρόνια, αιτήθηκαν την Ιθαγένεια περίπου 40.000 άτομα. Την απέκτησαν 13.500. Αυτό ήταν το φοβερό νούμερο που επικαλέστηκαν τότε. Αυτό το νούμερο, κατά την άποψη κάποιων, θα αλλοίωνε τη σύνθεση των σχολείων, του στρατού, θα αλλοίωνε τη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά ακόμα και αν όλοι όσοι τη ζήτησαν την Ιθαγένεια, δηλαδή τα 40.000 άτομα, την είχαν πάρει, πάλι το νούμερο θα ήταν εξαιρετικά μικρό σε σχέση και με τα δεδομένα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τότε πάγωσε ο νόμος αυτός με προσωπική εντολή του Πρωθυπουργού, πριν δημοσιευτεί η ακυρωτική απόφαση του ΣΤΕ. 2 μήνες πριν τη δημοσίευση της απόφασης και ενώ τα χαρτιά εκατοντάδων παιδιών ήταν έτοιμα, πάγωσε η διαδικασία, αφήνοντας μετέωρα και τα παιδιά και τις οικογένειες. Θυμάμαι τότε ο κύριος Αθανασίου χαρακτηριστικά είπε, δεν είναι εδώ τώρα, «Η Ιθαγένεια δεν είναι δικαίωμα κανενός, αλλά είναι στην ευχέρεια του κράτους να τη χορηγεί σε ανθρώπους που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις». Και για αυτά τα παιδιά υπάρχει πρόβλεψη στο παρόν νομοσχέδιο, λοιπόν, για αυτά τα παιδιά που έμειναν ξεκρέμαστα εκείνη τη στιγμή, να εξεταστούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις τους και μάλιστα χωρίς να καταβληθεί εκ νέου το παράβολο. 2,5 χρόνια μετά την ακυρωτική απόφαση, η κυβέρνηση και η αρμόδια υπουργός καταθέτουν ένα νομοσχέδιο που εκπληρώνει μια από τις βασικές προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποκαθιστώντας ισονομία, ισοπολιτεία, αναγνωρίζοντας ως Έλληνες πολίτες αυτούς και αυτές που αποτελούν χρόνια τώρα οργανικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, την ελληνική Ιθαγένεια δικαιούνται τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα από γονείς, ο ένας εκ των οποίων ζει νόμιμα στη χώρα μας 5 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού. Και το δικαίωμα θεμελιώνεται όταν το παιδί γράφεται στην πρώτη δημοτικού. Και όλες αυτές οι άλλες διατάξεις που αναφέρθηκαν, όταν δεν είναι 5 χρόνια, τότε θεμελιώνεται το δικαίωμα μια δεκαετία από την έναρξη της νόμιμης διαμονής του. Προβλέπονται βέβαια και μεταβατικές διατάξεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην ελληνική Ιθαγένεια και όσα άτομα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και έχουν ενηλικιωθεί στην Ελλάδα.
Δεν θα αναφερθώ στο υπόλοιπο νομοσχέδιο, θα αναφερθούμε και στη συζήτηση κατάρθρων, γιατί το νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο την ηθαγένεια, περιλαμβάνει και σημαντικές τροποποιήσεις του μεταναστευτικού κώδικα, στις οποίες αναφέρθηκαν αρκετοί πριν από μένα, για να μην πλατιάζω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω και στον κύριο Γιωργαντά. Κύριε Γιωργαντά, το νομοσχέδιο αυτό στέλνει μηνύματα, δίκιο έχετε. Στέλνει μηνύματα τα οποία για μας είναι εξαιρετικά σημαντικά. Αυτή είναι και η βασική μας ιδεολογική διαφορά. Θέλουμε να του στείλουμε το μήνυμα, θεωρώντας ότι είναι στην κατεύθυνση πρώτον να αναγνωρίσουμε την καινούργια πραγματικότητα που δημιουργείται, να είμαστε ανθρώπινοι, να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα παιδιών, ειδικά που γεννιούνται σε αυτή τη χώρα. Και ξέρετε γιατί θέλουμε να είναι από παιδιά? Γιατί τότε διαμορφώνεται στην παιδική ηλικία και η κοινωνική συνείδηση και βεβαίως και η εθνική ταυτότητα. Επομένως, με το νομοσχέδιο αυτό λύγει η ομοιρία παιδιών που έμειναν αόρατα για την πολιτεία. Η απόδοση πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων σε μετανάστες δεύτερης γενιάς αποτελεί λιδία λίθο για την ενίσχυση και της κοινωνικής συνοχής και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Γιατί μια κοινωνία δεν μπορεί να ονομάζεται δημοκρατική όταν δεν έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις όλοι όσοι αποτελούν μέρος αυτής της κοινωνίας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό το νομοσχέδιο, γιατί μέσα σε όσα δύσκολα καθημερινά μας κατακλείζουν και φυσικά αφορούν την κρίσιμη στιγμή που βρίσκεται η χώρα εν μέσω των σκληρών τελικών διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση αυτή νομοθετεί. Νομοθετεί με γνώμονα και την ιστορική μνήμη και τον πολιτισμό μας και την παιδεία μας. Γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει θεμελιωμένη βάση κοινωνικής ύπαρξης αλλά και ελπίδα για την αυριανή μέρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για αυτή την αυριανή μέρα παλεύουμε όλοι, και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και ο καθένας από εμάς. Και αυτή η αυριανή μέρα δεν θέλουμε να έχει αφήσει κανέναν απ' έξω. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, και ακριβώς το χρόνο, κυρία Γεροβασίλη. Ο κύριος Χαρακόπουλος.